Γεια σας, είμαι ο Μάνος Γκριχάκης και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου και σε ακόμα ένα βιντεάκι μου. Σε αυτό το βιντεάκι, θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος και με αυτό το βίντεο, σας έχω ετοιμάσει ένα μακιγιάζ λουκούμι. Είναι ένα μακιγιάζ δουλεμένο όλο με αγαπημένα οικονομικά προϊόντα που είμαι σίγουρος ότι θα λατρέψετε. Όλα τα προϊόντα είναι on the budget, όλα τα προϊόντα είναι super αγαπημένα και super οικονομικά. Το μακιγιάζ δεν είναι κάτι extreme, δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο, ένα πάρα πολύ εύκολο μακιγιάζ που είμαι σίγουρος ότι θα το λατρέψετε, είναι ανοιξιάτικο, είναι υπέροχο, έχει λάμψεις, είναι συγκλονιστικό. Ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας εμπνεύσει να το δοκιμάσετε και φυσικά όπως πάντα θα περιμένω τα σχόλιά σας και τις εντυπώσεις σας. Όλα τα προϊόντα που χρησιμοποίησα και αυτό το look θα τα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο μαζί με όλα τα link για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που σας δίνω εγώ εδώ. Εδώ να σας πω, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάντε τώρα και ελάτε και εσείς σε αυτή την όμορφη παρέα. Πατήστε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε ένα καινούριο βιντεάκι. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μου, σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μια μεγάλη μεγάλη διαδικτυακή αγκαλιά και θα σας πω αυτό που σας λέω κάθε φορά, να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να φροντίζετε τον εαυτό σας, γιατί όταν είμαστε καλά, όταν αγαπάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας, η ενέργεια που εκπέμπουμε είναι μοναδική. Και πιστέψτε με, κανένα μακιγιάζ, κανένα πρωινό ομορφιάς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί και να ξεπεράσει αυτή την ομορφιά που εκπέμπουμε όταν είμαστε καλά. Γι' αυτό να μην ξεχνάτε να αγαπάτε και να φροντίζετε τον εαυτό σας και φυσικά να χαμογελάτε. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι μας λοιπόν, που θα είναι πολύ πολύ σύντομα, πολλά πολλά φιλιά. Και φυσικά, όπως πάντα, έτσι και τώρα θα ξεκινήσω με την προετοιμασία της επιδερμίδας για το μακιγιάζ. Σε ένα βαμβάκι βάζω λίγο από το Micellar ή Hyaluronic Alloy Water από την Garnier, που θα απομακρύνει αμέσως μακιγιάζ, σκόνη και ρύπους, αφήνοντας την επιδερμίδα ενυδατωμένη και απολύτως καθαρή. Στη συνέχεια με το super ενυδατικό σπρέι πολλαπλών χρήσεων Glow Hydrating Multi-Use Spray από την Essence ψεκάζω όλο το πρόσωπο. Μυρίζει υπέροχα και αναζωογονεί την επιδερμίδα στη στιγμή. Σε όλη την επιδερμίδα απλώνω το Baby Skin Primer Pro Minimizer της Maybelline, ένα primer το οποίο είναι πάρα πολύ ελαφρύ, μειώνει την εμφάνιση των πόρων και ενυδατώνει ακόμα περισσότερο την επιδερμίδα. Είναι σαν gel, απλώνει καταπληκτικά σαν κρεμούλα και δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας. Κάτι που όπως σας έχω ξαναπεί δεν θέλω καθόλου πάνω στην επιδερμίδα. Έτσι αυτό το primer ενυδατώνει την επιδερμίδα, θα κάνει την επιδερμίδα να γλιστράει, μειώνει τελείως τους πόρους και σούπερ. Στην ευαίσθητη περιοχή κάτω από τα μάτια, απλώνω το Hello Good Stuff Deep Puff Eye Serum, ένα serum από την Essence, το οποίο έχει υαλουρονικό οξύ, καφέινη, χυμό αγγουριού, είναι vegan και τι κάνει αυτό, αμέσως κάνει τα μάτια να φαίνονται πιο ξεκούραστα. Τα απλώνουμε λιγάκι κάτω από τα μάτια, κάνουμε και ένα ελαφρύ μασαζάκι, απορροφάται αμέσως σαν νεράκι και είναι υπέροχο. Πραγματικά κάνει πολύ καλή δουλίτσα και είναι super οικονομικό. Στα χείλη απλώνω το Volumizing Extreme Lip Booster 030 από την Catrice. Χάρη στη μενθόλη και το τσίλι που περιέχει αυτό το Lip Booster, γαργαλάει τα χείλη και δημιουργεί ένα εφέ όγκου που τραβάει όλα τα βλέμματα. Το συγκεκριμένο μπορεί να φορεθεί άνετα και μόνο του σαν λιπλός. Στη συνέχεια, για να δώσω στην επιδερμίδα μια πιο ομοιόμορφη όψη, απλώνω σε όλο το πρόσωπο το Facefinity All Day Flawless 3-in-1 Foundation από τη Max Factor. Είναι ένα υγρό foundation με ιδιότητες primer και concealer για άψογο μεγάλης διάρκειας αποτέλεσμα. Για να απομακρύνω κάθε ίχνος κούρασης κάτω από τα μάτια της όμορφης Έλενας, αλλά και να δώσω λίγο περισσότερο φως, απλώνω το concealer Radiance Reveal Concealer σε απόχρωση 02 από την Bourjois. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο concealer που απλώνει υπέροχα, έχει ελαστικότητα, δεν σπάει καθόλου και όπως βλέπετε κάνει υπέροχη δουλίτσα. Πάντα όταν δουλεύουμε την περιοχή κατά τα μάτια κάνουμε απαλές ταμποναριστές κινήσεις. Όπως βλέπετε βάζω και λιγάκι στο καπάκι του άνω γλυφάρου για να το χρησιμοποιήσω το concealer αυτό και σαν βάση για τις σκιές που θα τοποθετήσω στη συνέχεια. Και αφού ολοκλήρωσα και το concealer προχωράω στο μακιγιάζ των ματιών. Παίρνω το αδιάβροχο μαλακό μολύβι από τη Radiant Soft Line Waterproof Eye Pencil σε απόχρωση 03 Chocolate και κάνω μια γραμμή κατά μήκος του άνω γλυφάρου. Την τραβάω αυτή τη γραμμούλα και λιγάκι προς τα έξω, τονίζω λίγο περισσότερη τη γραμμή στην εξωτερική γωνία και όπως βλέπετε δεν δίνω και πάρα πολύ σημασία, απλούστατα, γιατί αυτή τη γραμμή θα τη χρησιμοποιήσω σαν σκιά. Θα τη σβήσω με ένα πινελάκι, θα την απλώσω σε όλο το κινητό βλέφαρο, δίνοντας πάντα περισσότερη έμφαση στην εξωτερική γωνία του άνω βλεφάρου. Αυτό το κολπάκι μου αρέσει και το κάνω πάρα πολύ συχνά σε πάρα πολλά μακιγιάζ μου για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, το μακιγιάζ αποκτά πολύ περισσότερη διάρκεια και οι σκιές αποδίδουν στο maximum το χρώμα τους. Δοκιμάστε το κορίτσι και θα με θυμηθείτε. Απλώστε μια γραμμούλα, μαλακό το μολύβι, αν αδιάβροχο είναι ακόμα καλύτερα γιατί έχει ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια
το σβήνετε με ένα πινελάκι και το χρησιμοποιείτε σαν σκιά. Θα μπορούσα να το είχα αφήσει και έτσι για ένα μακιγιάζ που θέλω πάρα πολύ γρήγορο. Όμως εγώ θα δουλέψω αυτό το μάτι με τις σκιές. Το ίδιο μολύβι το περνάω και στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου και λερώνω και λιγάκι σύριζα τις βλεφαρίδες, που στη συνέχεια πάλι με το ίδιο πινέλο θα σβήσω αυτή τη γραμμούλα να το κάνω λιγάκι το εφέ ελάχιστα πιο σμόκι. Στη συνέχεια παίρνω την παλέτα της Max Factor Masterpiece Eyeshadow Palette 001 Cappuccino Nudes και με την καφέ matte απόχρωση δίνω περισσότερη έμφαση στην εξωτερική γωνία του ανωβλεφάρου, τονίζοντας και σβήνοντας αυτή τη σκιά στην κόχη του ανωβλεφάρου για να κάνω τα μάτια να φαίνονται πιο μεγάλα. Και ακριβώς τα ίδια βήματα ακολουθώ και στο άλλο μάτι. Τραβάω λιγάκι το ματάκι προς τα έξω, σβήνω με την καφέ σκιά και βουαλά. Και τώρα ήρθε η ώρα για λάμψη στο μακιγιάζ. Έτσι λοιπόν παίρνω αυτή την υπέροχη παλέτα από την Mon Revue Rose Champagne Eyeshadow Palette και παίρνω μία χρυσαφένια ροζέ σκιά, την οποία όπως βλέπετε την απλώνω πάλι με το ίδιο πινέλο, ένα flat πινέλο που δουλεύω μέχρι τώρα, στο κέντρο του ανωβλεφάρου και στην εσωτερική γωνία του ανωβλεφάρου, την οποία αυτή τη σκιούλα την μπλεντάρω, τη σβήνω μέσα στη σκιά που τοποθέτησα προηγουμένως. Η τοποθέτηση λάμψης σε αυτά τα σημεία δίνει μια απίστευτη γοητεία στο βλέμμα και η γοητεία ολοκληρώνεται τοποθετώντας λίγη λάμψη πάλι στην εσωτερική άνω και κάτω γωνία του ματιού. Για να αποκτήσει το βλέμμα και το μακιγιάζ λίγο περισσότερη ένταση, παίρνω την πιο σκούρα απόχρωση από την παλέτα, η οποία είναι και πάλι matte αυτή η απόχρωση, και δουλεύω την εξωτερική γωνία, δίνοντας έτσι μια πιο γατήσια διάθεση στο βλέμμα της Ελένης. Για έξτρα φως και λάμψη, αλλά για να κάνω και τα μάτια να φαίνονται πιο μεγάλα, παίρνω και πάλι τη ροζ σαμπανιζέ σκιά που τοποθέτησα στο κέντρο του ανωβλεφάρου, την τοποθετώ κάτω από το τόξο του φρυδιού, τη σβήνω μέσα στη σκιά που τοποθέτησα προηγουμένως και βάζω και λιγάκι ακόμα στο κέντρο του ανωβλεφάρου για να δώσω αυτό το εφέ, να κάνω τα μάτια να φαίνονται πιο μεγάλα. Για να αναδείξω στο maximum το μήκος των βλεφαρίδων, τις περνάω με το Extra 3D Lash Mascara από τη Rimmel. Ένα υπέροχο μάσκαρα που πραγματικά χτίζει υπέροχη τις βλεφαρίδες. Και αν λερωθείτε, σας έχω ξαναπεί, περιμένετε λιγάκι να στεγνώσω το μάσκαρα και μια πατονέτα, τακ 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 τακ, και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Η Nicole έχει πολύ ωραία φρύδια και δεν θα χρειαστεί να παρέμβω στο σχήμα τους, απλά θα τα γεμίσω λιγάκι και θα τα μακρύνω. Έτσι λοιπόν παίρνω το Brow Powder and Define Pen σε απόχρωση 02 Warm Dark Brown από την Essence και γεμίσω ελαφριά τα φρυδάκια και στη συνέχεια τα χτενίζω με το ειδικό βουρτσάκι. Με την Contour Blusher and Highlighter Palette κάνω μια ελαφριά φωτοσκίαση στα ζυγωματικά της Nicole. Σας έχω ξαναπεί ότι λίγη φωτοσκίαση είναι πάρα πολύ ωραία, διότι αναδεικνύει τα ζυγωματικά του προσώπου, αναδεικνύει την αρχιτεκτονική δομή του προσώπου. Για να δώσω μια αίσθηση υγείας και φρεσκάβα στο μακιγιάζ και στα μαγουλάκια της Nicole, παίρνω τη Special Edition Total Look Bright Collection από τη Radiant και τη μίξη αυτών των δύο χρωμάτων με ένα φαρδί πινέλο την απλώνω στα μαγουλάκια, σβήνοντάς την προς τους κροτάφους. Για να αποκτήσει η επιδερμίδα περισσότερη λάμψη, απλώνω τη Festinity Highlighter σε απόχρωση 002 Golden Hour από τη Max Factor ψηλά στα ζυγωματικά. Το ένα προϊόν σβήνει μέσα στο άλλο. Πάντα να το θυμάστε αυτό. Στα χείλη περνάω το Infallible Matte Lip Crayon σε απόχρωση Caramel Blondie 102 από τη L'Oréal Paris. Είναι ένα μολύβι κραγιόν με εντελώς nude χρώμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω σαν βάση για την απόχρωση που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Το μακιγιάζ των χιλιών το ολοκληρώνω με το Super Stay Matte Ink κραγιόν σε απόχρωση 2,55 από τη Maybelline. Είναι ένα καταπληκτικό κραγιόν, μια υπέροχη απόχρωση, εντελώς matte, που απλώνει υπέροχα και έχει απίστευτη διάρκεια. Και βουαλά, το μακιγιάζ έχει ολοκληρωθεί. Τέλειο, νομίζω πολύ ωραία. Τι λες κι εσύ? Είναι τέλειο. Τέλειο.